πάω στην Αθήνα να καλησπερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Ολεβέρης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Για να ακούσουμε... Καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή, ευχόμαι να ακούσουμε παρακαλώ την άποψή σας σε ό,τι αφορά τους τουρκικούς λιονταρισμούς, γιατί για λιονταρισμούς πρόκειται, αλλά και τους χειρισμούς της ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης. Κύριε Λεβέντη, ο λόγος σας. Ακούστε, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ούτε λεονταρισμοί εδώ χωρούν, ούτε μεγάλα λόγια. Νομίζω ότι η Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά πρέπει να δείξει σοφροσύνη και να συνέλθει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δούμε τα εξοπλιστικά σε τι κατάσταση είναι, η άμυνα της χώρας τι εικόνα δίνει και σε ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο πώς θα αντιδράσουμε. Ναι. Αυτό είναι το ουσιώδες. Τώρα τα υπόλοιπα είναι λόγια. Εγώ παγίως είμαι υπέρ του να παραγγείλουμε τα 30 αεροπλάνα, τα F-35 και τις 5 φρεγάτες τις γαλλικές. Είναι πάγια θέσιμα από πέρυσι αυτή, διότι θεωρώ ότι για να διατηρήσεις την ειρήνη πρέπει να φοβάται και ο Τούρκος λίγο την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή να ξέρει ότι σε όποιο χτύπημα δώσει θα έχει απάντηση σκληρή. Αυτό το πετυχαίνουμε μόνο αν υπολογίζει τα αντίπεινα της όποιας άφρονης ενέργειάς του. Yeah. Αυτό πιστεύω και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι οι Έλληνες. Δεν φοβόμαστε τον Τούρκο, αλλά φοβόμαστε το γεγονός ότι εδώ και καιρό είναι οι ένοπλες μας δυνάμεις λόγω λιτότητας και λόγω της φτώχευσης είναι λίγο χωρίς εξυγχρονισμό. Αυτό το φοβόμαστε λιγάκι. Διαφορετικά για το έμψυχο δυναμικό μας και για την εκπαίδευση των αξιωματικών και ανδρών μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι είναι πολύ πληρέστερη από την αντίστοιχη των Τούρκων. Δεν είναι εποχή βέβαια για πολέμους. Mm-hmm. Ένας πόλεμος θα ήταν καταστροφικός αυτή τη στιγμή, έστω και 2-3 ημερών, και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Θα ήταν καταστροφικός ένας πόλεμος. Επομένως, μιλάμε για αποτροπή του πολέμου. Δηλαδή, τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων που ζητάει η Ένωση Κεντρών, τον ζητάει για να αποτραπεί ο κίνδυνος πολέμου. Γιατί ο Τούρκος η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει είναι η ισχύ των ενόπλων μας δυνάμεων. Κύριε Λεβέντη, τι θα ψηφίσετε αύριο? Αύριο να θυμίσω αύριο ότι... είναι... εμείς μάλλον παρόν θα ρίξουμε αύριο. Και στις 10 κάλπες. Θα σας πω γιατί. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι τα έχουν αρπάξει από την Νοβάρτης, δεν έχω καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Αλλά το κατηγορητήριο, κύριε Λαζάρου, δεν έχει δεθεί σωστά. Το κατηγορητήριο είναι έολο. Δηλαδή, υπάρχει ανεπάρκεια νομική. Το μελέτησαν όλοι οι δικηγόροι δικοί μου και μου είπανε ότι μυρίζει σκάνδαλο, αλλά έναν άμα πάρουμε τους κατηγορουμένους, υποψίες μπορούμε να έχουμε, αλλά όχι βεβαιότητα. Δεν έχει δεθεί με λογαριασμούς τραπεζών, δεν έχει δεθεί με άλλα στοιχεία. Παρά μόνο ένας μάρτυρας είπε ότι ο Λαζάρου τα πήρε. Μα αυτό, δεν έχει ως σκοπό η Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Λεβέντη, να ερευνήσει το θέμα σε βάθος. Ναι, αλλά στη Βουλή, mm-hmm. Η Βουλή άμα αρχίσει και κάνει προανακριτική, χωρίς στοιχεία, και αρχίσουμε σαν Βουλή να ζητάμε στοιχεία από την τάδε τράπεζα, στοιχεία, θα τραβήξει η δουλειά αυτή 2 χρόνια. Θα τραβήξει. Έπρεπε να έρθει στη Βουλή πιο δεμένο το κατηγορητήριο, καταλάβατε. Η άποψή μου είναι ότι οι βουλευτές χρειαζόντουσαν πιο λεπτομερές κατηγορητήριο για να πάρουν την απόφαση. Δηλαδή τώρα οι μεν Σιριζανέλ θα ψηφίσουν κατά δίκη, οι υπόλοιποι λόγω αμφιβολιών όχι. Δηλαδή πάλι πολιτική θα είναι η απάντηση της Βουλής. Ενώ σε ένα τέτοιο τόσο σοβαρό θέμα, αν τα πήρε ο ένας, αν τα πήρε ο άλλος, αν έκλεψε, δεν έπρεπε να υπάρχει πολιτική εκτίμηση, αλλά δικαστική τροποτινά
βεβαιότητα. Σαφώς. Περί της ενοχής του άλλου. Δεν μπορούμε πρωθυπουργούς με υποψίες να τους παραπέμπουμε. Μπορώ τώρα εγώ να ψηφίσω, να παραπευθεί ο Σαμαράς. Δεν μπορώ να το ψηφίσω. Επειδή είπε ένας. Καταλάβατε, είναι δυσχερής η θέση μας. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών δεν είμαστε ούτε υπέρ του να κερδίσει πόντους ο Τσίπρας παραπέμποντας τους αντιπάλους του, ούτε όμως είμαστε και της άποψης δεν θα πήρε κανείς. Είμαστε ένα κόμμα που θέλουμε να αχυθεί άπλετο φως με στοιχεία. Είσαι και σας λέγω, το νομικό υλικό που φέρανε στη Βουλή είναι ανεπαρκές. Αυτό μου είπαν όλοι οι δικηγόροι που απέστειλα που πήραν το φάκελο, είναι έολο το κατηγορητήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λεβέντη, να είστε καλά. Γεια σας κύριε Λαταρού, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρέων για την παρέμβασή του.